Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα, αλλά δεν άκουσα την παρόλα. Η παρόλα, λέω, είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος αναγκάστηκε να κάνει αρκετές αλλαγές μέσα στη σεζόν, βλέποντας τα όποια λάθη έκανε στην αρχή, και οι αλλαγές του βγήκανε. Κάτι που δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, το να μέσα σεζόν δηλαδή να βρεις αυτά που σου λείπουν τόσο πολύ και να σου δώσουν πράγματα. Ξεκινάμε έτσι, γιατί τα έλεγα εγώ, αλλά θα πάμε και στα άλλα στην πορεία. Ναι. Κοίταξε, όταν μια ομάδα σαν τη δική μας, όπως και οι υπόλοιπες 11 από τις 13, πρέπει να επιλέξουν με συγκεκριμένο budget, το οποίο είναι περιορισμένο, είναι γεγονός ότι είναι 50-50, είναι και λίγο ρίσκο η κάθε επιλογή παίχτη που κάνεις. Και όπως είδατε, είναι πάρα πολύ λογικό να προβούν να υπάρχουν αλλαγές. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, που ήταν μια ομάδα που μπορούσε να επιλέξει από το πολύ πιο πανωράφι, έκανε τρεις προσθήκες και δύο αλλαγές στη διάρκεια της χρονιάς. Ο Προμηθέας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά, έκανε τρεις αλλαγές και τρεις προσθήκες. Το Λαύριο, δύο αλλαγές και τρεις προσθήκες. Όλες οι ομάδες του επίπεδου μας μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί οι επιλογές που κάνει ο καθένας από αυτούς έχει ένα ρίσκο. Εμείς ήμασταν, θα έλεγα, και αρκετά τυχεροί, όπως είπες, ότι οι επιλογές που κάναμε στις αλλαγές μας ειδικά μας βοήθησαν πάρα πολύ να αλλάξουμε την εικόνα μας και να πετύχουμε στο τέλος τους πιο σημαντικούς στόχους που είχαμε θέσει. Το καλοκαίρι που ξεκινάτε έτσι το σχεδιασμό, είτε αυτό που έχετε στα χαρτιά, είτε αυτό που έρχεται που έχετε στη βάση τον Αύγουστο, έτσι, γιατί ξεκινάς τον Ιούνιο έχοντας μία βάση, το τι θέλεις να φέρεις, τι στοιχεία και όλα αυτά, και τον Αύγουστο έχεις πια έτοιμο το ρόστερ σου. Το έχεις λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορεί να χρειαστώ και να αλλάξω και κάτι, ή βλέπεις και κάνεις? Θα έλεγα κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Σίγουρα όταν σχεδιάζεις κάτι, έχεις βάλει στο μυαλό σου τις περισσότερες παραμέτρους και προσπαθείς να φτάσεις με απόλυτη ακρίβεια στο στόχο που έχεις θέσει. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σου πάντα πρέπει να υπάρχει το σενάριο ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά, κάτι μπορεί να μην κολλήσει, αλλά αυτό δεν μπορείς να το προγραμματίσεις, σε ποια περίοδο θα συμβεί και τι αλλαγές θα κάνεις. Βλέπεις την ομάδα σου, βλέπεις πώς παρουσιάζεται, τι αποτελέσματα έχει και αναλόγως πράττεις την πορεία. Από αυτό ήθελα να σας αρχίσω, αλλά επειδή πετύχαμε την... συνδεθήκαμε λίγο πιο αργά από το προγραμματισμένο, αυτή θα ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Την έκανα και χθες στο Ζάρα. Με βάση αυτά τα οποία σχεδίασε όταν ήρθες στην αρχή της σεζόν, και το πώς κύλησε όλη η χρονιά, κοιτώντας πίσω τώρα που τελείωσε, έχεις ένα χαμόγελο, είσαι ικανοποιημένος από αυτά τα οποία έθεσε σαν στόχους? Κοίταξε, τη φιλοσοφία κάθε ομάδας και τους στόχους τους οριοθετεί η διοίκηση πρώτα απ' όλα. Και από εκεί και πέρα ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει να τις εφαρμόσει από τη στιγμή που συμφωνεί κιόλας, έτσι. Εμείς λοιπόν σε συνδυασμό με τη διοίκηση θεωρώ ότι σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανώτερο του 80%, πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Και σίγουρα η εικόνα της ομάδας και σαν τρόπο παιχνιδιού και σαν αποτέλεσμα μας αφήνει όχι μόνο χαμόγελο, αλλά θα έλεγα έναν ενθουσιασμό, γιατί καταφέραμε και ολοκληρώσαμε με τον τρόπο που θέλαμε τη χρονιά αυτή. Coach, επειδή και εσύ κοιτάς λίγο παρακάτω, και όταν λέω λίγο παρακάτω, πέρα από τη φετινή σεζόν, και οι άνθρωποι της ομάδας έτσι έχουν λίγο πιο μακροπρόθεσμο στόχο, αυτό που κρατάς πιο πολύ είναι και το μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα από ένα σημείο και μετά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που δεν έχει, όχι τονιστεί, δεν έχει φανεί και πολύ. Γιατί πραγματικά από ένα σημείο και μετά μέσα σεζόν, όταν τελείωσε η Ευρώπη, εκτός από τα αποτελέσματα που ήταν πολύ καλά, με την ομάδα να κερδίζει τους πάντες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έπαιξε και καλό μπάσκετ. Κάτι που το είχε στόχο από το καλοκαίρι μαζί με τη διοίκηση. Ναι, το είχατε πει και ναι, τότε στην παρουσίαση. Ναι. Εμείς θέλαμε να παίξουμε σίγουρα, να αλλάξουμε λίγο την ποιότητα και την ταχύτητα του παιχνιδιού μας. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να μεγαλώσουμε πρώτα απ' όλα το ρόστερ μας. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που στηριζόταν σε 9 περίπου παίκτες τα προηγούμενα χρόνια, λόγω μικρού μπάτζετ και λόγω συνθήκων. Εμείς μεγαλώσαμε λίγο πρώτα απ' όλα το ρόστερ μας για να μπορούμε να έχουμε πιο πολύ ποιότητα σε αυτό που κάνουμε. Και σίγουρα το γεγονός ότι καταφέραμε, ειδικά από ένα σημείο και μετά, να παίξουμε τον τρόπο που εμείς επιθυμούσαμε, δηλαδή τι εννοώ, να έχουμε αποτελεσματικότητα και δημιουργία στην επίθεση. Θυμίζω ότι τελειώσαμε τη σεζόν, και όταν λέω τελειώσαμε, τους τελευταίους 3,5-4 μήνες
με 84 πόντους μέσο όρο, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο για μια ομάδα σαν τη δική μας, mm-hmm. με πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας και σε δίποντα και σε τρίποντα και με πάνω από 17 assist μέσο όρο. Αυτό δείχνει αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά για το παιχνίδι μας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βελτιώσαμε πάρα πολύ και την εικόνα μας στην άμυνα. Η εικόνα στην άμυνα, σε αυτό που εμείς θέλαμε να κάνουμε, για να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, mm-hmm. μια καλή άμυνα δεν σημαίνει ότι τρώει 60 πόντους αντί για 68. Σημαίνει ότι αναλόγως με τις κατοχές που παίζεις στο παιχνίδι, περιορίζεις τον αντίπαλο και του χαλάς τα ποσοστά. Εμείς λοιπόν αυτό το καταφέραμε σε δεύτερο βαθμό, σε πολύ καλό επίπεδο. Οι αντίπαλοι μας είχαν μικρή δημιουργία, μικρή αναποτελεσματικότητα και χαμηλά ποσοστά. Άρα και στις δύο πλευρές του γηπέδου πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι έκταση έχει πάρει αυτό στον κόσμο. Αλλά νομίζω μικρή. Ότι... Νομίζω μικρή, γι' αυτό το ρώτησα και στον τόνισα. Ωραία. Γι' αυτό είστε εσείς να την κάνετε πιο μεγάλη. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Αυτό είναι το δεύτερο μισό της σεζόν, το καλό. Στο πρώτο μισό, τι δεν πήγε καλά για να μην έχει η ομάδα αυτή την εικόνα? Ήταν το γεγονός ότι ήταν μια καινούργια ομάδα, ήταν οι τραυματισμοί, ξέρεις και λίγο η αυτοπεποίθηση, η ψυχολογία μπορεί να μην είναι καλή μετά από ένα-δυο άσχημα αποτελέσματα, τι από όλα αυτά? Πολλά από αυτά που είπες, σχεδόν mm-hmm. όλα αυτά που είπες, σε συνδυασμό όλα αυτά μαζί. Τι εννοώ? Ξεκινώντας η προετοιμασία, η ομάδα είχε πραγματικά μια καλή εικόνα. Mm-hmm. Όχι μια πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά μια καλή εικόνα. Είχαμε βρει ρόλους, είχαμε βρει χημεία, είχαμε βρει κάποια σχήματα λειτουργικά, είχαμε καλά αποτελέσματα και καλές εμφανίσεις στα φιλικά μας mm-hmm. και σε φιλικά, ποιοτικά φιλικά και με καλούς αντιπάλους. Κομβικό σημείο στο να αλλάξει αυτό ήταν η προπαραμονή του παιχνιδιού με τον Άρη, mm-hmm. Κυπέλου, mm-hmm. Στο οποίο είχαμε την απώλεια του Κόνιαρη, ο οποίος, έτσι όπως είχαμε δομήσει την ομάδα, ήταν πολύ κομβικός παίχτης, ειδικά στην περιφέρεια για μας, στα αρχικά μας σχήματα, δηλαδή με τον Ντίλαρτ και τον Ζάρα μαζί, σε συνδυασμό επίσης με το πρόβλημα όρασης που είχε ο Ντίλαρτ. Ναι. Αυτό ήρθε να δέσει με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού του Κυπέλου με τον Άρη, το οποίο ήταν αρνητικό. Mm-hmm. Συν το γεγονός ότι σε τρεις μέρες έπρεπε να παίξουμε με τον Προμηθέα. Σε δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, με τον Προμηθέα. Επίσης αρνητικό αποτέλεσμα στο γήπεδό μας. Αυτό δημιούργησε μια αρνητική ψυχολογία στην ομάδα, μια ανασφάλεια για το πού πάμε και πού βαδίζουμε, μια αμφισβήτηση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα mm-hmm. Ήταν σε ένα καινούριο δρόμο. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, η ομάδα είχε κάνει μια κομβική αλλαγή, κατά την άποψή μου, είχε αλλάξει προπονητή. Όταν λέω κομβική αλλαγή, δεν εννοώ ότι ήρθε ο Παπαθεοδόρου, αλλά έφυγε ο Μαρκόπουλος. Mm-hmm. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος είχε αφήσει σημάδι στην ομάδα του ΠΑΟΚ με την παρουσία του. Και υπήρχε και μια ασφάλεια γύρω από τον προπονητή Μαρκόπουλο. Ναι. Στο τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν ήρθε και έδεσε. Με αποτέλεσμα να έχουμε τις πρώτες 15 μέρες, στα 5 παιχνίδια που παίξαμε, 5 ήττες. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, όταν χάνεις από τον Άρη σε αγώνα κυπέλου ή στο γήπεδό σου από τον Προμηθέα ή σε μια ομάδα που δεν την ξέρει ο κόσμος, στη Λούντβιγκσμπουργκ, τρως 100 πόντους, δημιουργεί πολύ μεγάλη αμφισβήτηση και πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Mm-hmm. Η ανασφάλεια μεταφέρεται και στο προσωπικό της ομάδας, στους παίκτες, στους προπονητές, στα στελέχη της ομάδας. Περάσαμε λοιπόν ένα δύσκολο κομμάτι, όπως είπες, με άσχημα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά τον πρώτο μήνα, η ομάδα έδειξε σημάδια αντίδρασης. Από αρχής γενομένης από την νίκη που κάναμε στο Ρέθυμνο το Νοέμβριο, το παιχνίδι που πήραμε πρωταθλήματος με τον Άρη στο γήπεδό μας, η ομάδα έριχνε σιγά σιγά σημάδια αντίδρασης και από το Δεκέμβριο μπήκε σε ένα δρόμο ανωδικής πορείας και εξέλιξης. Και πώς το έφερε έτσι η χρονιά το κουμπί να γυρίσει πάλι σε παιχνίδι με τον Άρη? Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Η ολική επαναφορά, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας αυτό και της αυτοπεποίθησης, ήταν σίγουρα το μάτς με τον Άρη, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που παρόλο η ομάδα είχε βρει το δρόμο της, δεν είχε συνέπεια σε ό,τι έκανε. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που έπαιζε καλά και κέρδιζε, υπήρχαν στιγμές που έπαιζε μέτρια και έχανε.
Αυτό βέβαια για να ανοίξω μια παρένθεση, mm-hmm. συμβαίνει στο 95% των ομάδων στη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα να είναι σε μια ευθεία γραμμή από την αρχή ως το τέλος. Η Real Madrid της έπαιξε 20 μέρες πάρα πολύ καλό μπάσκετ και πήρε το κοινό πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η CSKA έπαιζε 7,5 μήνες καταπληκτικό μπάσκετ και τώρα θεωρείται αποτυχημένη. Συνείδηση του κόσμου, έτσι, σωστά. Δεν είναι αποτυχημένη. Πολύ σωστό παράδειγμα. Ναι. Το παιχνίδι λοιπόν με τον Άρη και ο τρόπος ειδικά που κερδίσαμε το παιχνίδι θεωρώ ότι μας έκανε να πιστέψουμε πάρα πολύ σε αυτούς μας. Μας έδωσε μια όθηση πάρα πολύ μεγάλη. Συν το γεγονός ότι η ομάδα είχε βρει πλέον χημεία, ρυθμό, ρόλους και έπαιζε και ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Coach, εδώ τώρα σε ρωτάω σαν προπονητή, γενικά όχι σαν προπονητή του ΠΑΟΚ, έτσι, με βάση αυτά που συζητάμε τώρα για το τι έγινε στο ξεκίνημα τη σεζόν και πώς άλλαξε η κατάσταση. Οι παίκτες είναι τόσο της, όχι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, γενικά, είναι τόσο τη στιγμή στο να τους έρθει αυτοπεποίθηση, δηλαδή μπορεί να είναι ένα σουτ, μια άμυνα, ένα rebound, μια κατάσταση τέλος πάντων, μπορεί να τους αλλάξει όλη την ψυχολογία μέσα στο παιχνίδι, τέλος πάντων μέσα στη χρονιά. Κοίταξε, ο παίκτης είναι ένα μεγάλο παιδί, ο οποίος παίζει, κερδίζει και ενθουσιάζεται, χάνει και απογοητεύεται σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν παίκτες πολύ πιο σκληροί πνευματικά, οι οποίοι δεν επηρεάζονται. Αλλά το σύνολο των παιχτών μπορεί πραγματικά να επηρεαστεί από μια τέτοια κατάσταση. Θεωρώ ότι ο τρόπος που σκέφτεται η Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι ΠΑΟ Κάρης, mm-hmm. που δεν έχει καμία λογική για μένα κατά την άποψή μου, δηλαδή mm-hmm. εμείς χάσαμε το μάτς Κυπέλλου και νομίζαμε ότι γκρεμίστηκε το σύμπαν ολόκληρο. Ενώ είχαμε χάσει ένα παιχνίδι πίσω από τον Άρη. Αντίστοιχα, ο τρόπος που κερδίσαμε το παιχνίδι με τον Άρη μέσα στο Αλεξάνδριο, που και πάλι δεν συντελέστηκε κάποιο κοσμογενικό γεγονός, μας έκανε να πιστέψουμε ότι είμαστε καλύτερα από αυτό που ήμασταν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Χθες είχες βγάλει τον Θοδωρή τον Ζάρα. Ναι. Έτσι όπως είπε στο ραδιόφωνο. Ναι. Ο Θοδωρής λοιπόν ο Ζάρας, αυτός ο καταπληκτικός σουτέρ που είχαμε στην ομάδα μας, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, εκτός έδρας είχε 1 στα 20 τρίποντα. Είχε χτίσει μια μπασκέτα δηλαδή δίπλα από την κανονική. Ναι, ναι. Στην Basket League, ο ΠΑΠ. 1 στα 20 τρίποντα, ο Θοδωρής Ζάρας. Μετά ναι. το match αυτό με τον Άρη, ναι. ο ίδιος παίχτης, με τον ίδιο προπονητή, με τους ίδιους συμπαίχτες, με τα ίδια plays, mm-hmm. απέναντι στους ίδιους αντιπάλους, είχε 16 στα 25 τρίποντα. Δηλαδή ποσοστός κοντά στο 70%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το πόσο μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση, ένα σουτ, μια νίκη, μια καλή εμφάνιση. Ναι, έτσι είναι. Εσύ, όντας στην ομάδα, περνώντας την κατάσταση στην αρχή, στην πορεία της σεζόν και όλα αυτά, σε κάποια φάση μέσα στη σεζόν σου βγήκε εκνευρισμός, σου βγήκε να πεις μήπως να το σκεφτείς, έτσι, να κάνεις μια κουβέντα με τους δικούς σου ανθρώπους, οποιοςδήποτε, ότι μήπως έκανα λάθος που ήρθα εδώ. Κοιτάξτε, αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να σκεφτείς στη διάρκεια της χρονιάς, ειδικά αν σκεφτείς αρνητικά, νομίζω ότι δεν θα μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση και δεν μπορείς να αντιδράσεις βασικά. Mm-hmm. Εμείς χρειαζόμασταν αντίδραση. Η δουλειά του προπονητή είναι να καθοδηγήσει, να ελέγξει τα συναισθήματα των παιχτών του και να καθοδηγήσει τους παίχτες του στο να παίξουν καλύτερα. Αν λοιπόν αυτό δεν το κάνεις τον εαυτό σου, δηλαδή αν δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, νιώθεις ανασφάλεια εσύ, έχεις αρνητισμό εσύ ο ίδιος, δεν μπορείς ποτέ να μεταφέρεις στην ομάδα αυτό που πρέπει να γίνει. Όχι, δεν το σκέφτηκα έτσι. Mm-hmm. Σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά. Αναγνώρισα, θεωρώ, μαζί με τη διοίκηση, γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, τα λάθη τα οποία είχαν γίνει, γιατί είχαμε κάνει λάθη. Mm-hmm. Εντοπίσαμε τα προβλήματα. Η σειρά είναι πολύ συγκεκριμένη. Αναγνωρίζεις το λάθος, εντοπίζεις το πρόβλημα και ψάχνεις να βρεις τη λύση. Και θεωρώ ότι αυτά τα τρία πράγματα τα κάναμε αρκετά καλά για να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. Mm-hmm. Αφήνω τώρα τη χρονιά που φεύγει, να πάμε λίγο στην επόμενη που είναι μπροστά. Τι είναι αυτό που θέλεις εσύ για την επόμενη χρονιά από τον ΠΑΟΚ που θα είσαι, από τον δικό σου ΠΑΟΚ? Δηλαδή, φέτος, στο ξεκίνημα σεζόν, θέσατε ένα στόχο. Να έχει ομάδα ελληνικό κορμό, να παίξει καλύτερο μπάσκετ και να είναι στη τετράδα. Ταπεινή μου άποψη, αυτό το πράγμα το οποίο είπατε, το πετύχατε. Την επόμενη σεζόν, τι θέλεις εσύ για να γίνει το κάτι παραπάνω? Τι θέλεις να βελτιώσεις, τι θέλεις να αλλάξεις προς το καλύτερο, έτσι, με βάση τα όσα γίνανε φέτος? Για σαν έρθει ο Μπάνε με μια σακούλα μαύρη με χρήματα, πιστεύω θα γίνουν όλα αυτά. Θα παίξουμε ακόμα πολύ καλύτερα
Δύσκολα. Δύσκολα σε βλέπω. Είναι δύσκολα. Ναι. Ναι. Κοίταξε, εμείς αυτό που θέλουμε, επειδή λοιπόν αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας και δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που εξαρτάται από εμάς. Το αν θα βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει παραπάνω χρήματα στην ομάδα είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ προσωπικά σαν προπονητής. Εμείς αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι το εξής. Απαραίτητη προϋπόθεση να μείνει ένας κορμός Ελλήνων και ξένων παιχτών. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Ναι. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε πάλι να ψάχνουμε ρόλους, χημεία, καλούς ξένους που να ταιριάζουν με τους Έλληνες. Θα μπούμε σε μια διαδικασία και θα πετάξουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει αυτό το διάστημα. Η ομάδα θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστεί πρώτα απ' όλα τη δουλειά που έχει γίνει. Έχει γίνει πολύ, πολύ και μεθοδική δουλειά. Άρα λοιπόν ο βασικός κορμός της ομάδος που χτίστηκε με πολύ κόπο θα πρέπει να παραμείνει. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα που δεν κάναμε καλά ακόμα και στο τελείωμα της χρονιάς που παίξαμε πολύ καλύτερα. Και βασικός μας στόχος θα είναι ο εξής. Πρώτα απ' όλα να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στην τετράδα. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι που είναι η τρίτη θέση, αλλά θεωρώ πάρα πολύ κομβικό για την ομάδα να ξαναμπεί του χρόνου στην τετράδα. Θεωρώ κομβικό γιατί δεν το θεωρώ εύκολο, ούτε αυτονόητο. Θα θυμίσω ότι φέτος εκτός τετράδας έμεινε η ΑΕΚ, με τετραπλάσιο μπάτζετ από την ομάδα μας. Ο συνδυασμός Ελλάδας και Ευρώπης σε ομάδες με τις δικές μας συνθήκες, με το δικά μας δηλαδή οικονομικά μεγέθη, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Άρα λοιπόν πρώτο ζητούμενο, είσοδο στην τετράδα. Και δεύτερο ζητούμενο, ένα βήμα παραπάνω που μπορεί να το κάνει η ομάδα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί μας στόχοι. Να κρατήσουμε το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε, να παίξουμε το ίδιο καλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να κερδίσουμε αυτά τα δύο πράγματα σαν απόδοση και σαν αποτέλεσμα. Δεν θα σε πάω ξεχωριστά σε ονόματα, γιατί ξέρω ότι δεν το θέλεις κιόλας. Αλλά από το φετινό ρόστερ που είχες 12 έτοιμους παίχτες. Δηλαδή μπορούσες να κοιτάξεις μέχρι την τελευταία άκρη του πάγκου και να βάλεις και το 12ο. Με τι αριθμό θα είσαι ικανοποιημένος να νίκη του χρόνου? Θα είσαι με 8, θα μου πεις με 12. Θα ήταν το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά με ρεαλιστική βάση. Με τι αριθμό θα είσαι ικανοποιημένος από το φετινό ρόστερ να νίκη του χρόνου? Κοίταξε, ένας ικανοποιητικός αριθμός για να πούμε ότι έχουμε ένα κορμό είναι το νούμερο 6. Με 7. Δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε οπωσδήποτε ένα τέτοιο αριθμό παιχτών, Ελλήνων και ξένων, για να μπορέσεις να έχεις τα υλικά τα οποία τελείωσαν τη χρονιά, δεν θα χρειαστούν εκπαίδευση και πάρα πολύ χάσιμο χρόνο και θα είναι και έτοιμα να υποδεχτούν τους νέους παίχτες και πολύ πιο εύκολα να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις και πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ό,τι λιγότερο από 6-7 παίχτες είναι σαν να μην έχουμε κρατήσει τον κορμό μας. Ναι. Σαφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα σε ρωτάω, θα σε ρωτήσω για έναν μόνο ξεχωριστά, για κανέναν άλλον. Και έχει να κάνει με τον Μαργαρίτη, επειδή είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα του και ο Μαργαρίτης δεν είναι ένας απλός παίχτης για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι ο αρχηγός, είναι αυτός που νομίζω ότι φέτος έπαιξε σε τρομερό επίπεδο μπάσκετ, ειδικά από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν. Είναι μια προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για σένα και για την ομάδα το να τελειώσει αυτό το θέμα και έπειτα να δείτε άλλα? Είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Είναι ο παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι προσαρμόστηκε σε αυτό που ζητήσαμε εμείς σαν προπονητές στον απόλυτο βαθμό. Και όχι μόνο προσαρμόστηκε, διεκπεραίωσε όλο αυτό το κομμάτι είτε αφορά την επίθεση είτε την άμυνα της λειτουργίας της ομάδας. Εμείς είμαστε μια ομάδα που στηριζόμαστε στην ομαδική μας λειτουργία και λιγότερο στα ατομικά μας χαρακτηριστικά, τα οποία ανοίγω μια παρένθεση είναι απαραίτητα για να κερδίσεις παιχνίδια. Αλλά στον τρόπο που εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε, ο Βαγγέλης είναι παίκτης κλειδί. Συν την προσωπικότητα που έχει σαν άνθρωπος, συν την ποιότητα που έχει να λειτουργεί μέσα σε ένα σύνολο με τον τρόπο το δικό του και να ελέγχει την ομάδα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μας να είναι στην ομάδα. Περίμενες εσύ 8-9 Ιουνίου το Μαργαρίτη 35 χρονών, το Γκος 36 να είναι σε τέτοια κατάσταση σωματική και ψυχολογική σε μικρούς τελικούς
το περίμενες, ήταν κάτι που είναι φυσιολογικό? Σε ρωτάω γιατί στα δικά μου τα μάτια δεν είναι φυσιολογικό να είναι ο Μαραίστα 35 χρόνια 9 Ιουνίου μέσα στην Πάτρα σε αυτή την κατάσταση. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Κοίταξε, το περιβάλλον στο οποίο οποιοσδήποτε άνθρωπος προσφέρει τις υπηρεσίες του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή πέρα από την ατομική ικανότητα, αν είσαι καλός αθλητής, αν προπονείσαι με τον σωστό τρόπο, σημασία έχει τι έμπνευση παίρνεις από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο είναι πηγή έμπνευσης για τους παίκτες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το 80% των παίκτων περιμένει να περάσει ο καιρός, είναι πάρα πολύ κουραστικό το πρωτάθλημα, τα ταξίδια, οι μετακινήσεις, η πίεση που ασκούν οι προπονητές, το βίντεο, όλα αυτά μαζί, σε κουράζουν και σου δημιουργούν την αίσθηση του να τελειώσει η χρονιά και να φύγω. Εμείς είδαμε, όπως είπες, το διαφορετικό σενάριο. Θεωρώ ότι επίσης πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για τους δύο παίκτες που ανέφερες, mm-hmm. έπαιξε το εξής. Ο Μεν Βαγγέλης ήταν ένας παίκτης που ο μέσος όρος συμμετοχής του ήταν τα 16 λεπτά, το οποίο σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά δεν είχε υπερβολικά μεγάλο αριθμό λεπτών συμμετοχής. Δηλαδή έγινε μια καλή συντήρηση και αυτό ήταν, όπως είπα, ένα κλειδί για την ομάδα μας, mm-hmm. λόγω της ποσότητας του ρόστερ που είχαμε. Δηλαδή είχαμε παιδιά τα οποία έκαναν άλλα πράγματα και δεν υπήρχε φθορά για τον Βαγγέλη σε αυτό. Οπότε ο αθλητής συντηρήθηκε πολύ καλύτερα. Ο Γκος είναι ένας παίκτης που στην ομάδα μας ήρθε στις 15 Νοεμβρίου. Δηλαδή έχασε περίπου 2,5 με 3 μήνες προπονήσεων και παιχνιδιών. Άρα είχε μικρότερο διάστημα ναι. και αυτός παρουσίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλα αυτά τα παιδιά, για οποιοδήποτε αθλητή, να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο για 10 μήνες το χρόνο, με τόσες μετακινήσεις, τόσα ταξίδια και τέτοιες απαιτήσεις. Εμείς λοιπόν είχαμε περιβάλλον, πάρα πολύ σημαντικό, που εμπνέει τον παίχτη, και θεωρώ ότι είχαμε και καλή συντήρηση των παιχτών οι οποίοι ήταν κλειδιά για μας. Mm-hmm. Όντας στο ελληνικό ποτάλμα και στη Φυσιά όλα τα προηγούμενα χρόνια, τον ΠΑΟΚ τον αντιμετώπιζες. Και ως άνθρωπος του μπάσκετ, μάθαινες πράγματα για το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Ζώντας τα από μέσα, είναι όπως τα περίμενες στη συνεργασία σου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Θα έλεγα ότι η άποψή μου, η οποία την είχα πει και δημοσίως και κατηδίαν στους ανθρώπους της ομάδας πριν έρθω στον ΠΑΟΚ, δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Δηλαδή, οι συνθήκες μέσα στην ομάδα και ο τρόπος επικοινωνίας με τους παράγοντες και τη διοίκηση του συλλόγου, αλλά και με το προσωπικό του συλλόγου, εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, όλο το προσωπικό, το οποίο είναι ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα, mm-hmm. το οποίο αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, δίνει και την ψυχή του, και υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή, χάναμε στην αρχή και ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι. Δεν υπήρχε κάποιος που κρυφογέλαγε για κάποιο άλλο λόγο. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια στην ομάδα. Mm-hmm. Παίξαμε καλά στο τέλος και κερδίζαμε και ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για μια ομάδα που παλεύει για 10 μήνες, για έναν οργανισμό που θέλει να είναι ανταγωνιστικός, και το θεωρώ το συγκεκριμένο πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους αντιπάλους που έχουμε. Mm-hmm. Σε αυτόν τον οργανισμό που λέμε, έχεις συναντήσει και τον Νίκο τον Σταυρόπουλο, έτσι. Ναι. Σαν αύριο είναι 31 χρόνια από το 87. Τότε ήσουν 11 χρονών, καλά θυμάμαι? Ναι. Ήτανε πηγή έμπνευσης και αυτό, τότε για όλους τους πιο μικρούς που αγαπούσαν τον μπάσκετ, τέλος πάντων, ή ξεκίνησαν να τα αγαπάνε τότε? Ξέρεις, εμείς όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα, μένουμε σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μιχαλακοπούλου. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα από τον τελικό του 87, ναι. Εγώ μαζί με 5 φίλους που παίζαμε ποδόσφαιρο, πήγαμε για πρώτη φορά σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ επί της Μιχαλακοπούλου. Το έχω δείξει στον Νίκο τον Σταυρόπουλο. Άρα λοιπόν πραγματικά ήταν για μας η αφετηρία για να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο άθλημα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Το κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζω με κάλυψε στα περισσότερα.
Και σου λέω, για μένα. Να υπενθυμίζετε ότι παίξαμε καλό και ποιοτικό μπάσκετ. Τώρα που θα κλείσουμε. Καλό και ποιοτικό μπάσκετ. Ναι. Να ξέρεις, για μένα από το χρόνο θα είσαι στη γωνία. Φέτος ήταν η χρονιά μεταβατική. Φέτος πέρασα πολύ ωραία. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, καλή ξεκούραση δεν εύχομαι τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι φάση στελέχος τρόστερ, έτσι, και μεταγραφών. Δεν ξέρω αν θα βρεις χρόνο να ξεκουραστείς τώρα στα κοντά. Αλλά οκ. Okay. Okay. Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Ηλία Παπαθεοδόρου.